τίποτα μη ο έρωτας με το φιλί να τρέμει σάχνω στα διάφανα νερά νυχτερινό μελτέμι κι από την όχθη χύνονται στου ποταμού τα βάθη. Δηλαδή το παραδέχεσαι. Έχεις παιδί. Άκουσέ με. Κι εγώ μόλις τώρα και συγκεκριμένα χθες έμαθα για αυτή την ιστορία. Δεν είχα ιδέα. Ο Ματθαίος με πίεζε να κάνω οικογένεια. Και ίσως να παντρεύτηκα πιο νωρίς από ό,τι ήθελα. Αυτό είναι όλο. Κι εγώ που κολλάω σε αυτό το σχέδιο. Έχει εξαφανιστεί. Την παίρνω στο κινητό. Δεν το σηκώνει. Είναι κλειστό. Κακώς την αφήσεις να φύγει. Πρέπει να τις επιβληθείς, να τις σφίξεις τα λουριά. Είσαι από χθες με τέτοια ρούχα. Χιλέα, μήπως πήγες Κρήτη και γύρισες. Να σου πω, ποια νομίζεις ότι είσαι. Εμφανίσαι στη ζωή μου ξαφνικά σαν κομίτης και προσπάθεις να με καταστρέψεις. Χαίρομαι που ξανακούω τη φωνή σου, Σύφη. Τι σας φέρνει εδώ λοιπόν, κύριε Ματθαίου. Πρόσφατα αγοράσατε μια έκταση με αμπέλια. Από κάποιον μεσίτη, τον κύριο Ελευθερίου. Θα μου κάνεις και ψυχανάλυση από το τηλέφωνο. Έχεις πρόβλημα με το γάμο σου και τον Μπρούσκο σε κατά να εκφραστείς γνήσια. Δεν ξέρεις τι λες. Θα τα πούμε αύριο από κοντά. Άκου και μένα σε μεγαλύτερο. Το σφάλμα του Σύφη είναι μεγάλο. Αυτός λέει δεν το ήξερε πριν. Και εγώ το πιστεύω. Αν αποδειχτεί πως ήξερες για την ύπαρξη αυτού του παιδιού πριν από το γάμο μας και μου το έκρυβες, θα χωρίσουμε την ίδια στιγμή. Κατάλαβες. Οι απειλές αυτή τη στιγμή, Μελίνα, δεν βοηθάνε κανέναν. Ήμουνα και εγώ θύμα μιας κατάστασης, όχι μόνο εσύ. Θύμα? Εσύ? Τι να πω τότε κι εγώ που βρέθηκα στα καλά καθούμενα παντρεμένη με κάποιον που έχει γκόμενα και παιδί. Σου είπα, δεν έχω γκόμενα, στο εξήγησα. Κι όσο για το παιδί θα δούμε. Μην περνάμε σε συμπεράσματα έτσι. Τα γεγονότα μιλάνε. Και δεν περιμένω να έχεις την απέτηση να το καταπιώ αυτό χωρίς να βγάλω μιλιά, γι' αυτό κατέβασε τον τόνο της φωνής σου. Γκρεμίστηκε ο κόσμος μου, Σύφη. Έχω χάσει την εμπιστοσύνη που σου είχα. Καλά, πώς περιμένεις να το ξεπεράσω. Έχεις δίκιο. Τι άλλο να πω. Δώσε μου μόνο μια ευκαιρία να σου αποδείξω την αλήθεια. Δεν ξέρω. Δεν νομίζω ότι μπορώ να σε εμπιστευτώ. Μου έκρυψες κάτι τόσο σοβαρό. Δεν σου έκρυψα τίποτα. Δεν το ήξερα. Πόσες φορές πρέπει να σου πω. Ό,τι και να πεις τώρα δεν νομίζω ότι έχει και πολύ σημασία. Αυτό που είχαμε έσπασε. Δεν σε εμπιστεύομαι. Τι είναι αυτά που λες τώρα. Και πώς θα πάμε παρακάτω τη ζωή μας. Είσαι γυναίκα μου. Ούτε δύο μήνες δεν είμαστε παντρεμένοι. Ούτε δύο μήνες και είδες τι έγινε. Πώς θα συνεχίσουμε πια εμείς οι δύο. Μωρό μου, σου λέω την αλήθεια. Μαζί θα τα βρούμε όλα. Μαζί. Εντάξει. Τώρα τι είναι αυτό. Όλη την ώρα έτσι με μούτρα θα είσαι. Και πώς θέλεις να είμαι δηλαδή. Ωραία, σου ζητάω ανακοχή, εντάξει. Σε παρακαλώ πολύ, έχουμε καλεσμένους. Πρέπει να τους περιποιηθούμε. Δεν θέλω να δίνω δικαιώματα. Εμένα ξέχναμε. Είμαι χάλια και δεν πρόκειται να κάνω το καραγκιόζι για κανέναν. Καλύτερα να φύγω να μην με δουνε. Αποκλείεται, και τι θα τους πω εγώ. Ό,τι θες. Βολτούλες και χαρούλες, ξέχασέ τα. Εγώ θα έρθω μόνο στη γιορτή στο πατητήρι και αυτό επειδή ξέρω πόσο σημαντικό είναι για το θείο. Και σκέφτομαι εγώ τώρα. Ποιος είναι το θύμα σε αυτή την κατάσταση? Η μεσαία τάξη που την εξαφανιστεί ή η εργατική τάξη που στριμώχνεται με την πρώην μεσαία στο καζάνι της στοχοποίησης? Αυτό με προβληματίζει. Εσύ! Εσύ, τι λες? Ξέρω κι εγώ. Δεν πολύ κατάλαβα την ερώτηση για να είμαι ειλικρινής. Συγγνώμη. Αχ, ξέχασα. Ένα μυαλό το έχω κι εγώ. Καζάνι το έχω κάνει. Στα φυλάκι. Εντάξει, Ματθαίο. Τακτοποιήθηκες. Μια χαρά. Μεγάλο δωμάτιο. Υπέροχο. Σας ευχαριστώ. Χαρά μας κάθισε. Αυτό έλεγα στο διαμαντί. Διαμαντί μου, θα ανοίξει το σπίτι μας. Τι να το κάνουμε τόσο μεγάλο σπίτι χωρίς κόσμο. Και επιπλέον... Δάφνη, πολλά λες.
Τα παιδιά είναι κουρασμένα από το ταξίδι. Δεν σηκώνεσαι, λέω εγώ, να τους πας στο Σύφη. Παιδιά. Ναι, βέβαια. Φύγαμε. Μισό λεπτό να πάρω να ειδοποιήσω ότι ξεκινάτε. Έλα, Σύφη. Η Δάφνη σας φέρνει από εκεί τον Αχιλλέα και τον Νεκτάριο. Εντάξει. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, σας περιμένει. Εγώ και ο Μαθαίος θα πάμε μια βόλτα. Τι λες, Μαθαίο, α? Να δεις και τα Χανιά. Πολύ καλή ιδέα, Διαμαντή. Τόσα χρόνια που έχει να έρθω εδώ στην Κρήτη, τη νοστάλγησα την πόλη. Το λέει και ο ποιητής. Πάντα στην πόλη αυτή θα φτάνεις. Για τα Λούμιν ελπίζεις. Δεν έχει πλοίο για σε, δεν έχει οδό. Δάφνη! Έτσι που την ζωή σου ρίμαξες εδώ, ορίστε, τελείωσε. Τι διαβάζω εγώ την ποιήση, Διαμαντή μου, αμέν την κρατάω για τον εαυτό μου. Σας άρεσε? Τέλειο. Λοιπόν, εγώ λέω να πηγαίνουμε, μην αργήσουμε. Γεια σας. Χαίρομαι πολύ που σας ξαναβλέπω. Ελίνα. Γεια σου, Νεκτάριε. Καλώς ήρθες. Καλά είσαι? Μια χαρά, Αχιλλέα. Είχατε καλό ταξίδι? Ναι. Ήθελα πολύ να έρθω στα Χανιά. Και όταν πηγαίνεις κάπου που θες, πάντα είναι καλό το ταξίδι. Αυτό ξαναπέστο. Εγώ όταν με το Διαμαντή μου πήγαμε στη Ρώμη πριν 5 μήνες, το αεροπλάνο είχε τέτοιες αναταράξεις. Αλλά εγώ δεν κατάλαβα τίποτα, παρόλο που ξέρασα 3 φορές. Αυτά. Ναι, παιδιά, η Μελίνα θα σας πάει στα δωμάτια σας να τακτοποιηθείτε και έχουμε όλο τον χρόνο να τα πούμε μετά. Μωρό μου. Ναι, πάμε, λέτε. Όπως κατάλαβες, προσπάθησα να σπάσω τον πάγο, αλλά δεν γίνεται τίποτα. Μαγκωμένη την είδα πάλι. Ναι, δεν θα είναι τόσο εύκολο. Την έχει πληγώσει πάρα πολύ όλο αυτό. Και με το δίκιο της, κεραμίδα της ήρθε. Τι της είπες? Την αλήθεια. Αλλά δεν αρκεί. Είναι πολλά στη μέση. Δηλαδή? Πού να σου εξηγώ τώρα, είναι μεγάλη ιστορία. Άστο τώρα. Μη μου λες άστο τώρα. Αν δεν μου πεις πώς θα βοηθήσω, μη με βγάζεις να παίξω ρε Σύφη. Λέγε. Ωραία. Στην αρχή της σχέσης μας η Μελίνα έμεινε έγκυος. Αυτή ήταν 17, εγώ ήμουν 24. Και την υποχρέωσες να ρίξεις το μωρό. Σχεδόν. Είχα τρομάξει. Ήμασταν στην αρχή της σχέσης. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Πες το παλικάρι μου, μία-μία την κουβέντα στη βγάζω με το τσιγκέλι, λέγε! Κάτι πήγε στραβά. Και δεν είναι σίγουρο ότι η Μελίνα μπορεί να μείνει έγκυος χωρίς εξωσωματική και αισθάνομαι υπεύθυνος. Και πολύ καλά. Thank you.
Τελικά εσείς οι άντρες, ό,τι και να γίνει, θα βρείτε τον τρόπο να μας πληγώσετε. Έλα ρε Δάφνη και με κάνεις και νιώθω απέσια. Σκέφτομαι ότι ο μοναδικός τρόπος για να προστατευτούμε από εσάς είναι να μην σας ερωτευόμαστε. Καλά, αυτό που λες δεν γίνεται. Γίνεται και παραγίνεται. Αν το βάλεις στο μυαλό σου, όλα γίνονται. Τέλος πάντων, το θέμα μας είναι η Μελίνα. Δύσκολη κατάσταση. Να μην ξέρει αν μπορεί να κάνει παιδί και εσύ να της λες ότι έχεις παιδί με άλλη. Την αγαπάς τη Μελίνα? Πολύ. Τότε πρέπει να παλέψεις για να μην τη χάσεις. Να τη χάσω? Όχι, όχι, ούτε να το σκέφτομαι δεν θέλω αυτό. Τι να κάνω? Να σπάσει το κεφάλι σου και να το βρεις. Αν μου θέλετε έρωτες, αν δεν ξέρετε τι θα κάνετε με την πρώτη στραβή, ψάξε και βρες το. Ο αδερφός τακτοποιήθηκε. Εσύ χρειάζεσαι κάτι άλλο? Ναι, χρειάζομαι. Τρελάθηκες? Ναι. Σε σκεφτόμουν συνέχεια. Ήθελα να σε δω, ήθελα να είμαι κοντά σου. Εσύ ήθελες? Όχι, δεν ήθελα και το ξέρεις. Γιατί δεν σε πιστεύω, μου λες? Αυτό είναι το σπίτι του Σύφη. Εγώ είμαι η γυναίκα του. Ξέρεις τι ακούω? Ακούω μια φωνή να μου λέει ναι. Κι εγώ ήθελα να είμαι κοντά σου. Την ακούς? Φεύγω. Πάρε και τις πιτσέτες. Περίμενε, περίμενε, περίμενε. Δεν έχεις να πας πουθενά, γιατί έχω κάτι για σένα. Αυτό εδώ είναι για σένα. Ειδική παραγγελία. Έλα. Ζήτησα να το φτιάξουμε για σένα. Δεν με νοιάζει. Έτσι προσβάλλεις τους καλεσμένους σου? Εσύ με προσβάλλεις. Γιατί μου έφερες δώρο? Έφερες και στη Δάφνη. Αμέ. Ο Ματθαίος της έφερε χαλούμι. Έλα, πάρ' το, σε παρακαλώ. Μπρούσκο. Δεν καταλαβαίνω. Τον Μπρούσκο μας μέχρισε και μας έφερε κοντά. Και αυτό θα είναι το μυστικό μας. Γιατί το μυστικό μας? Γιατί σε όλους θα πούμε ότι στο έφερε αυτό λόγω της συνεργασίας μας για την παραγωγή του Μπρούσκου. Αλλά εσύ θα ξέρεις ότι δεν είναι αυτό. Εντάξει. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ. Μπορείς. Κάτσε να στο βάλω. Εγώ το ζήτησα, την πετσέτα. Δεν πάει με τα μάτια σου, ε?
δηλητήριο. Το βλέμμα της ήταν δηλητήριο. Καλά ρε Ματέο. Δεν ξέρεις τις γυναίκες. Όλα βλέμματα μας ρίχνουν. Πότε δηλητήριο, πότε μαχαιριά, πότε κοτρώνα, πότε βάλσαμο. Ξέχνα το. Αλλά δεν είναι αδικό. Έχει όλο το δίκιο με το μέρος της. Απλά πίστευα ότι μετά από τόσα χρόνια θα μαλάκωνε το μίσος της. Μίσος. Ποιο μίσος. Πείσμα πες καλύτερα. Το πείσμα της Αναστασίας δεν έχει όμοιο του σε όλα τα Χανιά. Όλοι το ξέρουν. Μην το δικαιολογείς, Διαμαντή. Λοιπόν, τα αποφάσισα. Θα φύγω απόψε. Θα πάρω τη βραδινή πτήση και θα φύγω. Δεν έκανα καλά που ήρθα. Δεν κάνει καλό ούτε στην Αναστασία, αλλά ούτε και σε μένα που τα θυμάμαι όλα. Δεν θα πας πουθενά. Ήρθες για τη γιορτή στο μαντιτήρι και εδώ θα μείνεις. Και η Αναστασία καλά κάνει να το χωνέψει, για να μην την πάρει και να τη σηκώσει. Δεν φταίει. Ούτε εσύ φταίς. Την κάναμε τόσα χρόνια να πιστεύει πως φταίω εγώ. Πήρα όλο το βάρος πάνω μου. Άσε με, Διαμαντή, να της μιλήσω, να της πω την αλήθεια. Αυτό αποκλείεται. Τέρμα τα λόγια. Ό,τι έγινε, έγινε. Δεν θα ξεράψουμε τώρα όλους τους σκελετούς. Άντε. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τη γιορτή. Άντε, λέω, πάμε. Αναστασία, Αναστασία, τα παιδιά μόλις ήρθαν από Κύπρο. Ο Αχιλλέας και ο Νεκτάριος θα μείνουν στο σπίτι μαζί μας. Μάλιστα. Αφού έτσι το αποφασίσατε, έρχεσαι λίγο να σου πω. Συγγνώμη, μισό λεπτό. Κορίτσι μου, τι συμπεριφορά είναι αυτή. Φιλοξενούμενοι είναι οι άνθρωποι. Δεν φταίνε αυτοί για ό,τι γίνεται τότε. Μπορεί να είναι αδέρφια του, αλλά δεν φταίνε. Μην τους φέρνεις σε δύσκολη θέση. Δεν με νοιάζει. Δεν τους κάλεσα εγώ. Δεν τους θέλω εδώ. Έχουν τα οικογενειακά τους. Πού θέλετε να σας πάμε, τι θέλετε να δείτε από τα Χανιά, να προτείνω εγώ. Αυτό δεν το αποφασίζω ούτε εγώ, ούτε εσύ. Λοιπόν, ο θείος πήρε και κράτησε τον Ματθαίο στο σπίτι. Γι' αυτό δεν θα τον έχεις εδώ τώρα. Τον είδα. Ποιον? Τον Ματθαίο. Ήρθε στο καφενείο με τον θείο. Σηκώθηκα και έφυγα. Αλλά αν τον ξαναδώ μπροστά μου, αλλήμονό του. Πείτε του να κρατηθεί μακριά μου. Αλλιώς θα το μετανιώσω πικρά. Με συγχωρείτε, θεματάκια, ξέρετε τώρα. Ξέρουμε, ξέρουμε. Μια οικογένεια είμαστε τώρα. Όλες οι οικογένειες έχουν τα θεματάκια τους. Πάμε. 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 Και ξέρεις τι είναι αυτό που μου τη δίνει περισσότερο? Η ψυχραιμία του Σύφη. Και θα το δούμε και θα το ψάξουμε και να δεις δεν είναι τίποτα. Πώς τίποτα, ρε γαμώτο. Ένα παιδί μου ξεφούρνησε από το πουθενά. Τώρα τι να σου πω, ότι δεν έχεις δίκιο. Αλλά άκουσε τον πρώτα, γιατί μπορεί να αποδειχτεί ότι αυτός δεν ήξερε τίποτα. Βασιλική, ξέρεις τι θέλω τώρα? Να φύγω. Να εξαφανιστώ, να μην βλέπω κανέναν. Αλλά δεν γίνεται. Έχουμε και τους φιλοξενούμενους από την Κύπρο. Τι μπέρδεμα κι αυτό, θα τους έχουμε στα πόδια μας όλη μέρα. Πες το έτσι. Τώρα μπαίνουμε στο κύριο θέμα. Ωραίος Αχιλλέας, ο αρχηγός του στρατού των Μυρμιδόνων. Για λέγε. Τι να πω. Ήρθε. Και? Μη με σκάσεις. Τι θες να μάθεις? Με τράβηξε με τη βία στο δωμάτιο των ξένων. Και? Θα σε χαστουκίσω, λέγε.
Μου έδωσε αυτό. Τι γράφει? Μπρούσκο. Α, μάλιστα. Το πιάσα το υπονοούμενο. Ωραία πάντως το παίζει το παιχνίδι ο τύπος. Το όχι. Δεν το κατάλαβα αμέσως. Μου το εξήγησε. Είπε πως αυτό θα είναι το μυστικό μας. Μυστικό σας? Σε έριξε δηλαδή? Τι λες μωρέ, σιγά μη με έριξε. Έτσι όπως είναι η κατάσταση τώρα με το Σύφη, δεν μου φαίνεται και πολύ δύσκολο. Βασιλική, αυτό δεν έχει να κάνει ούτε με το Σύφη, ούτε με την κατάσταση. Στην Αθήνα με αυτό που έγινε είπα ήμουν μεθυσμένη. Μετά ο Σύφης. Πρέπει να σταματήσω να κοροϊδεύω τον εαυτό μου. Όχι άλλες δικαιολογίες. Άρα δεν σου είναι διάφορος. Την αλήθεια. Τι άλλο. Η καλύτερη σου φίλη είμαι. Δεν ξέρω. Δεν είμαι σίγουρη. Ίσως είναι κάτι που μου έλειπε. Άστο, θα το πούμε άλλη στιγμή. Τι άλλη στιγμή? Ο τύπος μένει μέσα στο ίδιο σου το σπίτι και σε πολιορκεί. Τι θα κάνεις? Μακάρι να ξέρω. Είμαι πολύ μπερδεμένη και... Και? Φοβάμαι. Φοβάμαι πολύ. Νιώθω περίεργα. Φοβάμαι τον ίδιο μου τον εαυτό. Αδελφέ, σε παρακαλώ, μην αφήνεις μόνο μου αυτούς. Βαριέμαι αφάνταστα. Η Δάφνη θα μου πάρει τα αυτιά με την πολυλογία της. Ο Σύφης έχει κάτι μούτρα μέχρι το πάντωμα και η Αναστασία, αν δεν μας φέρει καμιά παλωθιά, θα είμαστε τυχεροί. Την είδες πως μας κοίταξε? Δεν πρόσεξα. Μπορεί να είναι ιδέα σου. Και αίδια μου. Ρε, αν σκότωνα με τα μάτια, εμείς τώρα θα είμαστε σε ένα φέρετρο και θα πηγαίναμε πίσω στην Κύπρο. Σου είπα. Δεν πρόσεξα. Τα παραλές. Δεν πρόσεξε γιατί είχε μάτια μόνο για τη Μελίνα. Μπορεί να με εξηγήσει τι ακριβώ κάνατε στο δωμάτιο μία ώρα? Πα γυρεύοντα, οι κριτικοί δεν αστείευονται. Χαλάρωσε, αδερφέ. Τίποτα δεν τρέχει. Μα πώ να χαλαρώσω? Αδερφάκι, έχει συμπίθει άγρια μαζί τη. Αυτό δεν είναι ούτε πείσμα, ούτε αποθυμένο. Κάτι άλλο είναι. Τι άλλο, γιατρέ μου? Για πείτε μου. Κοροϊδεύε. Είσαι ερωτευμένο μέχρι τα μπούνια. Γουστάρει με τρέλα. Απλά εσύ δεν το ξέρει. Λέα. Είσαι. Για να πούμε δύο ρογάκια εμείς οι δύο ανήψια. Πώς μπαίνεις έτσι? Δεν έχει κουδούνι το σπίτι να χτυπήσεις? Παρατήρηση μου κάνεις? Από που θέλω μπαίνω. Ποτέ δεν χτύπησα κουδούνι σε αυτό το σπίτι. Σπρώχνω την πόρτα και μπαίνω. Γιατί να το αλλάξω τώρα? Γιατί αυτό είναι το σπίτι μου. Και του Σύφη. Τι θες? Να αλλάξεις τη συμπεριφορά σου. Η Μαθαίη είναι φιλοξενούμενη μου. Κατάλαβες? Δεν τους κάλεσα εγώ. Δεν τους θέλω. Είναι συνέτεροι. Και θα μάθεις να τους θέλεις, σου αρέσει ή δεν σου αρέσει. Η δουλειά είναι δουλειά. Και είναι πιο σοβαρή από τα γκομενιλίκια σου. Τα γκομενιλίκια μου? Αυτό έχεις να μου πεις? Το νηφικό μου είναι ακόμα κρεμασμένο επάνω. Να το πετάξεις λοιπόν. Τι το κρατάς? Για να μην ξεχάσω.
Να μην ξεχάσω την προδοσία ποτέ. Βλακίες. Παιδί σου είναι τότε. Σαλιάριζες. Ο Ματθαίος ήταν όριμος άντρας. Ήταν ο πρώτος σου έρωτας. Δεν έπρεπε να γίνει αυτός ο γάμος. Ξεπέρασε το. Φτιάξε τη ζωή σου επιτέλους. Δεν τις χρειάζομαι τις συμβουλές σου, θεία. Και τώρα φύγε. Θέλω να μείνω μόνη. Θα ετοιμαστείς. Και θα έρθεις στο Κλέντι. Όλοι ξέρουν ότι είσαι εδώ. Θα έρθεις και θα καθίσουμε όλοι μαζί στο ίδιο τραπέζι. Τ' ακούς? Μόνο νεκρή. Άντε ρε κοπέλια, βιαστείτε. Λοιπόν, όπου να είναι, έρχονται οι καλεσμένοι. Δεν θέλω να λείψει τίποτα. Δεν λείπει τίποτα, γιατί στραπή τον ακούει τον κύριο Διαμαντή. Αυτός τόσα χρόνια κάνει τραπέζια εδώ, γλέντια. Δεν τον αφήνουμε ξεκρέμαστο εμείς. Πάμε, κοπέλια, βάλτε μπροστά. Τρελάθηκες. Γιατί με έφερες εδώ? Δεν σε έφερα με το ζόρι, Μελίνα. Δεν ήξερα ότι θα είναι τόσο ειρηνικά. Νόμιζα θα λέγαμε δύο κουβέντες έξω από το σπίτι. Έκανα λάθος που σε ακολούθησα. Περίμενε. Άσε με. Πρέπει να πάω να ντυθώ. Πρέπει να πάω στη γιορτή. Όλοι θα πάμε. Κι εγώ πρέπει να πάω. Πρέπει να αλλάξω ρούχα. Λοιπόν, τι θα γίνει με εμάς? Τίποτα δεν θα γίνει. Γιατί είσαι τόσο επίμονος? Γιατί έμαθα στο σχολείο ότι επιμένω νικά. Από ό,τι βλέπω το μεταλλιόν το φοράς. Πώς να το πάρω? Ότι θέλεις να έχεις κάτι δικό μου επάνω σου. Άρα, με σκέφτεσαι. Όχι βέβαια. Απλώς είμαι ευγενική και φοράω το δώρο που μου έκανε ένας φιλοξενούμενος. Όταν φύγεις θα το βγάλω. Βέβαια μπορώ να το βγάλω και τώρα, αν θέλεις. Εντάξει, εντάξει, μην μπεδεύεσαι. Άστο. Πότε θα συναντηθούμε? Ποτέ. Εμείς οι δύο δεν έχουμε τίποτα να πούμε. Συμφωνώ. Ούτε σε μένα αρέσουν τα πολλά λόγια. Άρα χωρίς λόγια. Πότε θέλεις να συναντηθούμε? Και σου υπόσχομαι να μην μιλήσουμε καθόλου. Με φέρνει σε πολύ δύσκολη θέση. Δεν έχω να σου πω τίποτα. Αναστασία, πώς αλλιώς να σου το εξηγήσω? Δεν θέλω να έρθω σε ρήξη με το θείο. Δεν μας συμφέρει. Δεν με νοιάζει τι μας συμφέρει, δεν το καταλαβαίνεις? Εγώ στο γλέντι δεν έρχομαι και απλά μην επιμένεις γιατί θα τσακωθώ και μαζί σου. Να σου πω, το ξέρεις ότι είμαι μαζί σου. Πάντα ήμουνα με το μέρος σου. Αλλά φτάνει ως εδώ. Δεν αντέχω άλλο να σε βλέπω να υποφέρεις. Αναστασία, εσύ πρέπει να ξεχάσεις. Εγώ θα καθαρίσω με το δικό μου τρόπο. Σε βάλε ο Διαμαντής να μου τα πεις αυτά. Προφανώς, σαν ακούω τα λόγια του. Συφή, σύνερθε. Εμείς οι δύο υποτίθεται ότι θα είμαστε στο ίδιο στρατόπεδο και με αυτά που λες με κάνεις να αισθάνομαι ακριβώς το αντίθετο. Υποσχέθηκες. Και θα την κρατήσω την υποσχέση μου. Απλά μην τα καταστρέψεις όλα. Πρέπει να έρθεις στο γλέντι. Σε παρακαλώ, κάτω για μένα. Έλα βρε αγάπη μου. Βάλε ένα φόρμα, γίνε κούκλα και πάμε στο γλέντι. Κάνε μου το χατήρι. Thank you.
Τι τρέχει με αυτόν, λέγε. Ούτε με αυτόν τρέχει, ούτε με κανέναν άλλον. Και σιγά μέσα στον λογαριασμό. Τι λες. Είπα ότι εμείς οι δύο έχουμε τελειώσει, Νινά. Τρεις μήνες έχουν περάσει. Χώνεψε το επιτέλους, τελειώσαμε. Αυτό είναι κάτι που δεν το αποφασίζεις εσύ. Καλύτερα να μην εμπλέκεις μαζί μου. Τώρα δεν μπορείς να κάνεις πίσω έτσι εύκολα, στο λέω. Φυσικά και μόνο. Σιγά δηλαδή, πού ζούμε. Μου άρεσε, σε ερωτεύτηκα, νόμιζα πως θα σε αγαπούσα. Τελικά είδα πως δεν ταιριάζουμε. Τι λες, μωρέ, ποιος τα λέει αυτά. Μια χαρά ταιριάζουμε. Εμείς οι δύο είμαστε διαφορετικοί, Μίνα, καταλαβέ το. Αλλού εσύ, αλλού εγώ. Εγώ, ας πούμε, είμαι ο άξιστος, ενώ εσύ είσαι η μορφωμένη, έτσι. Δεν είπα αυτό με αυτά τα λόγια. Είπα δεν ταιριάζουμε. Ενώ με τον όμορφο από την Κύπρο ταιριάζεται, έτσι. Στον μπλέξει τον άνθρωπο. Σήμερα το γνωρίζει το τραπέζι, μια κουβέντα είπαμε. Και δεν πρόκειται να ξαναπείτε άλλη. Λοιπόν, σήκω και τράβα στο σπίτι σου. Τι λες, παιδάκι μου, δεν μπορώ να φύγω. Τι θα πούνε οι άνθρωποι, οι κολλητοί μου. Βασιλική, δεν αστείευομαι. Δεν αστείευομαι, κατάλαβες. Πάω στο τραπέζι. Μην τολμήσεις. Έλα εδώ, έλα εδώ. Έτσι και σε ξαναδώ δίπλα του, θα έρθω εκεί πέρα και θα τα σπάσω όλα, συνεννοηθήκαμε. Λοιπόν, εγώ και εσύ στο σπίτι σου. Τώρα. Ας πιούμε και ας ξεχάσουμε τα παλιά. Αυτός ο γάμος δεν θα γίνει, ματαιώνεται. Φορά θα φύγω εγώ. Την επόμενη φορά που θα βρεθείς μπροστά μου, τρέχω να κρυφτείς. Να φύγεις τώρα από το νησί. Αυτό που θέλω από σένα είναι να κερδίσεις την εμπιστοσύνη του μεγάλου, του Ματθαίου. Να μπορείς να μπαίνεις στα κελάρια τους ό,τι ώρα γουστάρουμε. Αυτό προσπάθω κι εγώ. Ήδη ο Νεκτάριος πριν να φύγει μου ανέθεσε αρκετές αρμοδιότητες. Είμαι μέσα τώρα. Και πιστεύεις ότι θα είναι εύκολο να τους την κάνουμε τη ζημιά? Ούτε εύκολο, ούτε δύσκολο. Αρκεί να ξέρεις πώς δουλεύει η χημεία του κρασιού. Από εκεί και πέρα το κατευθύνεις. Είτε θα βγάλεις νέκταρ, είτε θα βγάλεις ξύδι. Δεν θα ξέρουν από πού τους ήρθε η Ματθαίη. Τουλάχιστον θα τους μείνει μπόλικο ξύδι για τη σαλάτα. Πρέπει να φύγω όμως τώρα να τελειώσω κάτι δουλειές. Γιατί το βράδυ είμαι καλεσμένο σπίτι της κυρίας Ματθαίου. Θα ετοιμάσει δείπνο για δύο. Μόνη της με κάλεσε. Θέλει να θυμηθούμε τα παλιά, λέει. Δεν έχασες χρόνο, βλέπω. Ακόμα δεν έφυγε ο σύζυγος για την Κρήτη και χτύπησες. Είδες που η δουλειά έχει και τα τυχερά της τελικά. Για σένα δουλεύω, αγόρι μου. Η Δήμητρα θα μας φανεί χρήσιμη με πολλούς τρόπους. Λοιπόν, έφυγα. Στο καλό και καλή διασκέδαση. Για δουλειά πάω. Και λίγο διασκέδαση. Έμαθα κάτι και πρέπει να σου το πω. Είναι καλύτερα να το μάθεις από μένα παρά από κάποιον ξένο. Ας τον πρόλογο, τι σημαίνει. Ο Ματθαίος. Σύφη, δεν θέλω να ξέρω τίποτα πια για τον Ματθαίο. Αργά ή γρήγορα θα το μάθεις. Παντρεύεται.
Παντρεύεται. Μάλιστα. Συγγνώμη, τι μου λες δηλαδή, ότι είχε άλλη και την είχε έτοιμη? Ούτε 2 μήνες δεν πέρασαν από τότε που με παράτησε. Ποια είναι? Μια Κύπρια. Δεν ξέρω πολλές λεπτομέρειες, αλλά αν θες μπορώ να μάθω. Όχι, δεν θέλω. Όσα ξέρω μ' αρκούν. Θα μου το πληρώσουμε μέρα. Αχιλλέα, δεν είναι η στιγμή. Πρέπει να βρω την Αναστασία, δεν είδες τι έγινε? Όλοι μας είδαμε. Ωραία φάση, ε. Αυτό έχεις να πεις εσύ? Αυτό ήταν το ρεζιλίκι του αιώνα και εσύ λες ωραία φάση? Μήπως είσαι λίγο ανώριμος? Μήπως είμαι πολύ παθιασμένος? Για δες το κι έτσι. Δεν σε καταλαβαίνω. Είναι απλό. Εκεί που εσύ βλέπεις σύγκρουση, εγώ βλέπω πάθος. Πάθος. Η Αναστασία τον μισεί τον Ματθαίο. Έτσι νομίζεις. Εγώ σου λέω ότι μέσα της βράζει από έρωτα για τον Ματθαίο. Να σου πω κάτι. Το ζηλεύω όλο αυτό. Θα ήθελα να το ζήσω. Δεν πας καλά. Αυτή απείλησε ότι θα τον σκοτώσει. Ναι. Από έρωτα. Από έρωτα μπορεί και να τον σκοτώσει. Αυτό ακριβώς ζηλεύω. Τα δυνατά συναισθήματα, τη φλόγα, την ένταση του πάθους. Αυτό θέλω να ζήσω. Δεν μου έχει τύχει ποτέ. Κάνε με να σε μισήσω, Μελίνα. Είσαι τρελός. Εγώ να φεύγω, γιατί υποσχέθηκα στο Σύφη να ερεμήσω την Αναστασία. Περίμενε, περίμενε μισό λεπτό. Μην φεύγεις. Έχω τόσα να σου πω. Δεν γίνεται, λυπάμαι. Σε μισώ! Όχι, Σύφη. Όχι, δεν γίνεται να ερεμήσω. Τι είχε το θράσος να έρθει να μου μιλήσει? Δεν με ενδιαφέρουν οι υποσχέσεις σου και οι χειρισμοί σου. Όχι, ρε Σύφη, δεν έχω υπομονή. Μίσος έχω. Ναι. Μίσος. Όταν τον είδα μπροστά μου, ήρθαν ξανά όλα στο μυαλό. Η κοροϊδία του, η προδοσία. Όλοι σας με έχετε προδώσει. Όχι, ξέρω πολύ καλά τι λέω. Τώρα πια ξέρω και τι θα κάνω. Θα δώσω οριστική λύση μόνη μου. Σε κλείνω. Κάπου το βράδυ. Όπου μου πεις, οι δυο μας. Σε παρακαλώ, πες ναι. Ε. Ναι. Thank you.
τόσο όμορφη. Σε θέλω πολύ. Είναι τρέλα όλο αυτό. Πρέπει να φύγω. Θα συναντηθούμε το βράδυ. Πες ότι θα έρθεις κάπου μόνη, έστω για μισή ώρα. Δεν ήξερες δηλαδή ότι η θέση μου είναι δίπλα στην αδερφή μου, άρα και η στάση μου ανάλογη. Ναι, σίγουρα. Δεν θέλω να είμαι παράλογος. Έλα, Διαμαντή. Ήρθα σπίτι. Βρήκα την πόρτα μισά ανοιχτή και η Αναστασία δεν είναι πουθενά. Στο σαλόνι, πάνω στο τραπεζάκι, βρήκα πεταμένες δύο σφαίρες. Κοίτα, ύφος. Κάνε πέρα. Πάρ' την σπίτι αμέσως. Αμέσως! Δεν πάω πουθενά. Έχω κάποιους λογαριασμούς να κλείσω με τον Μαθαίο. Γιατί δεν ήρθε ο Νεκτάριος στο τηλέφωνο να μου μιλήσει? Ήταν στο μπάνιο. Και οι άλλοι είχαν σύσκεψη, λέει. Τις ξέρω καλά εγώ αυτές τις σύσκεψεις. Πίνουν, κλεντάνε, φλερτάρουν. Ο Διαμαντής πώς το πήρε? Ο Διαμαντής έξαλλος. Πιο έξαλλος δεν γίνεται. Να φανταστείς, για να τον ισιώσω, του έριξε ένα χαπάκι της πίεσης και μέσα στον καφέ του. Κι άλλο, δεύτερο, θα τον πεθάνεις μωρό τον άνθρωπο. Τι δεν καταλαβαίνεις? Ότι δεν θέλω να μείνω εδώ μαζί σου. Τα δικά μας πάνε. Ξέχασες ότι εμείς από δύο γίναμε τρεις. Εγώ, εσύ και το παιδί σου.